Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα tutorial σχετικά με την Python και πώς προγραμματίζουμε γραφικά και όχι στην κονσόλα με τη βοήθεια όπως έχουμε πει της βιβλιοθήκης TAFKinter. Στο σημερινό tutorial θα δείξουμε πώς προγραμματίζουμε, πώς φτιάχνουμε ένα label frame. Αν είδατε το προηγούμενο tutorial για τα frames, η λογική είναι πολύ κοντινή. Ουσιαστικά το label frame είναι έτσι ένα συγκεντρωτής, θα μπορούσαμε να πούμε πάλι, γραφικών στοιχείων και ο σκοπός του είναι ουσιαστικά να λειτουργεί αυτό ακριβώς ως συγκεντρωτής ή και ως διαχωριστής, ειδικά όταν κάνουμε πολύπλοκους σχεδιασμούς. Ουσιαστικά εδώ έχουμε φτιάξει έναν δύο τους πιο μεγάλους. Έτσι, ο πρώτος βλέπετε εδώ λέει ιαπωνικά μοντέλα, ο δεύτερος γερμανικά μοντέλα, δύο λοιπόν μεγάλα label frames, στα οποία μέσα, όπως λέγαμε και στα frames, ότι frames μπορεί να μπαίνουν μέσα στα frames και μπορούμε και να βάζουμε και label frames μέσα στα label frames. Εδώ έχω φτιάξει άλλα τρία, ένα εδώ που λέει Honda, ένα Nissan Skyline, παρατηρούμε έχει και αυτή τη γραμμή, ένα για Mazda εδώ πέρα και ομοίως μέσα στο label frame γερμανικά μοντέλα έχουμε φτιάξει άλλα τρία label frame. Πάμε να δούμε λοιπόν πως γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη TAFKinter, δεν είναι η μόνη, αλλά η σειρά μαθημάτων προς το παρόν αυτή αφορά τη βιβλιοθήκη TAFKinter. Βάζουμε τα πάντα, φτιάχνουμε το βασικό μας παράθυρο και λέμε window.mainloop, οπότε είμαστε εδώ πανέτοιμοι να βάλουμε μέσα τα widgets όπως έχουμε ξανασυζητήσει. Απλά σήμερα, για έτσι λίγο επανάληψη του προηγούμενου, θα φτιάξω και τρία frames. Ας πούμε ένα frame θα έχει εφαρμογή μου στην κορφή, θα το πω frame top, έχουμε ξαναζητήσει αυτό το αντικείμενο της τάξης frame, εδώ βάζουμε που μπαίνει προς το παρόν στο window και δεν θα ασχοληθώ τώρα να λέει κάτι, να έχει φωτογραφίες, χίλια δύο πράγματα εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε μέσα. Απλά ίσα ίσα για να το δούμε, θα του δώσουμε ένα πλάτος και ένα ύψος και όχι χρώμα, του δώσω ένα στυλ ανάγλυφο εδώ 3 δέλτα, ας το πούμε raised, υπερυψωμένο, και ένα border 3, να το βλέπουμε λίγο. Προφανώς δεν αρκεί μόνο να το φτιάξουμε, θέλουμε και να το βάλουμε στο grid, άρα frametop.grid, και αφού δεν βάζω τίποτα θα είναι το πρώτο στη 0,0 γραμμή στήλη. Αν το τρέξουμε, θέλει αποθήκευση, λοιπόν για label frames λέμε, άρα label frames παράδειγμα .py, τι λαθάκι δεν βάλαμε βέβαια εδώ τα πλάτη και τα ύψη. Ας του δώσουμε πλάτος αρκετό, 700 ας πούμε εδώ, ας βάλω 100, ωραία, ας πούμε είναι αυτό εδώ. Να φτιάξουμε και ένα στη μέση, θα το πω frame middle με την ίδια λογική, και ένα μεσαίο, απλά δεν θα το πω frame top, για να θυμάμαι ότι φτιάχνω εδώ το μεσαίο, θα το πω frame middle. Το βασικά θα ήθελα να είναι αρκετά ψηλότερο, έτσι να πιάνει το κέντρο. Οπότε ας το δώσουμε με ύψος 400, ας το αλλάξω και λίγο να μην είναι υπερυψωμένο, να είναι βυθισμένο sunken. Ωραία, έχουμε φτιάξει εδώ μέσα, έχει κολλήσει βέβαια με το άλλο,
Ας του δώσω και λίγο να ξεκολλήσει pad season 10, ας πούμε. Ωραία. Βασικά θα ξεκολλήσω και από εδώ λίγο. Και το πρώτο θα το ξεκολλήσω και στον άξονα Χ και στον άξονα Ψ. Ας του δώσω και από εδώ 10. Το μειώσω και εδώ. Ωραία. Τα ξεκολλήσαμε και αυτά. Ας με εφαρμογή μου θέλω κάπως έτσι να είναι. Ας φτιάξω και ένα στο κάτω μέρος. Θα το πω frame bottom. Όχι middle τώρα, αλλά bottom. Τέρμα κάτω λοιπόν. Θα υπάρχει άλλο ένα frame. Και βέβαια όχι τόσο ψηλό, δεν θέλω να είναι. Το βάλουμε κάτω περίπου σαν το πρώτο. Ας το βάλω και αυτό τώρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Είναι περιψωμένο. Εμείς θα ασχοληθούμε όμως με το μεσαίο. Ας πούμε εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε πολύπλοκους σχεδιασμούς. Για να πούμε το σημερινό widget, το label frame. Που είπαμε λειτουργεί ως συγκεντρωτής και διαχωριστής όταν έχουμε πολύπλοκους σχεδιασμούς. Πώς φτιάχνουμε ένα label frame? Πάμε να το δούμε τώρα. Όλα τα label frame θα τα βάλω μέσα στο μεσαίο, μέσα σε αυτό εδώ που το ονομάζουμε frame middle. Frame middle. Λοιπόν, ας ονομάσω, εδώ ονομάζουμε όπως θέλουμε frame label θα είναι αυτό. Frame, θα το πούμε τώρα, frame label. Θα βάλω εδώ ένα Japan, θα δείτε γιατί, για να θυμάμαι ότι εδώ μέσα είναι ένα label frame που θα διαχωρίζει τα αμάξια, τα ιαπωνικά της Ιαπωνίας. Για κανένα άλλο λόγο δεν τον ονομάσα έτσι. Όπως θέλετε λοιπόν το ονομάζετε αυτό. Και λέμε εδώ label κεφαλαίο, F κεφαλαίο frame. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος. Εδώ μέσα είπαμε, τώρα δεν θα τα βάζουμε στο window, θέλω όλα να πάνε έτσι εδώ στο μεσαίο, άρα να μπει εδώ μέσα και κάτι να μας λέει, θα έχει ένα τίτλο. Βάζουμε λοιπόν και εδώ ένα text, ας το πούμε ιαπωνικά αμάξια, ιαπωνικά, αγγλικά γράφω, συγγνώμη, ιαπωνικά αμάξια. Ας το κάνουμε και grid, αλλιώς δεν θα φανεί. Αυτό λοιπόν το frame, το label frame Japan, έτσι πως το έχω ονομάσει περίεργα, τελεία grid. Και ας φτιάξω άλλο ένα γρήγορα γρήγορα που θα λέει γερμανικά αμάξια. Ωραία. Αυτό βέβαια θα το ονομάσω label frame German. Θα βάζω προς το παρόν το ένα κάτω από το άλλο. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Ναι, δεν φαίνεται και τίποτα γιατί δεν έχουμε βάλει και πράγματα μέσα. Μην ανησυχείτε, θα βάλουμε. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε προς το παρόν έτσι. Ή αντί να τα ξεκολλήσουμε και λίγο να έχουν μια απόσταση, pad χ ίσον 10, pad ψ ίσον 10, ομοίως και εδώ,
Μην αγώνεστε γι' αυτό εδώ. Είναι επειδή ακόμα δεν έχουμε βάλει πράγματα εδώ μέσα. Πάμε να βάλουμε μερικά πραγματάκια. Στο πρώτο label frame που το ονομάσαμε. Έτσι. Περίεργο, πρώτα έπρεπε να βάλω, μιας που μιλάμε για label frame, ας τα ονομάσω εδώ LB label frame, για να μην μπερδεύομαι κι εγώ. Λοιπόν, το label frame Japan, το label frame Japan έχει στοιχηθεί. Το label frame German. Και το label frame German. Πάμε να βάλουμε τώρα λοιπόν στο label frame Japan πρώτα πραγματάκια. Θα ξεκινήσω μέσα σε αυτό το label frame. Επίσης να βάζω label frame. Ελπίζω τώρα να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, ας φτιάξουμε ένα label frame Honda. Ένα label frame Honda, το οποίο όπως είδαμε και πριν θα το ονομάσουμε label frame. Ουσιαστικά δημιουργούμε αντικείμενο της κλάσης label frame και θα έχει και αυτό με τη σειρά του ένα text. Text ίσον Honda. Αυτό το πιο μέσα label frame, το Honda, το στοιχίζουμε τελεία grid. Μέσα σε αυτό το label frame, ας πούμε για αυτό το αμάξι, θα ήθελα ο χρήστης να έχει κάποιες επιλογές για χρώμα. Θα φτιάξω μερικά radio buttons πολύ γρήγορα. Λοιπόν, R1, τώρα φτιάχνω radio buttons, θα έχουμε ζητήσει σε παλιότερο tutorial, radio button. Πού είναι αυτά? Στο label frame που μόλις τώρα ετοιμάζομαι να φτιάξω, που έχω φτιάξει βασικά, απλά δεν το είδατε γιατί δεν έχει πράγματα μέσα ακόμα. Τώρα θα τα βάλω, θα βάλω τα radio buttons. Το R1 λοιπόν είναι ένα radio button το οποίο μπαίνει μέσα στο label frame, label frame Honda. Έχουμε πει μετά από παλιότερο tutorial, θα έχει κάποιο text τι θα λέει φυσικά, ας πούμε επειδή είπαμε θα σχετίζεται με χρώματα, ας το πούμε κόκκινο. Και επειδή αυτά έχουν κάποιες τιμές, θα χρειαστούμε μια μεταβλητή variable, ας την πούμε τώρα γρήγορα var1. Είχαμε πει δίνουμε και εδώ τις αντίστοιχες τιμές, value1, value2, value3. Αυτό λοιπόν πολύ γρήγορα είναι ένα radio button για να μπορέσουμε να βλέπουμε σε λίγο και τα label frames, γιατί αν δεν βάλουμε πράγματα δεν φαίνονται. R2, απλά θα έχει εδώ την τιμή value 2, και R3. Λοιπόν, αντί για κόκκινο εδώ θα λέει ας πούμε κίτρινο. Ας βάλουμε και ένα πράσινο. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει, έχουμε πει η var1 είναι, τη δηλώνουμε τη var1 int var, και έχουμε πει μπορεί να πάρει τη μέσα 1, 2, όχι 1, εδώ 3. Έχω ξεχάσει προς το παρόν να τα βάλω το ένα κάτω από το άλλο. Άρα ένα grid. Ο
Ομοίως και για τα R2, R3, R2. Το ένα λοιπόν κάτω από το άλλο grid. R3.grid. Λοιπόν, τώρα θα δούμε αρκετά πραγματάκια. Όχι, για κάποιο λόγο δεν τα βλέπω ακόμα. Βαρένα int var. Σωστό. Βαρένα int var. Γιατί εδώ μας λέει name error, name int var. Οπα, μικρό. Γιατί μικρό εδώ, κεφαλαίο. Λοιπόν, έγινε εδώ ένα μπάχαλο, όπως καταλάβατε. Δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Για να δούμε τα radio buttons. Τα βάλαμε σωστά μέσα σε ένα label frame που το είχαμε ονομάσει εδώ label frame Honda, αλλά το οποίο hop, εδώ την πατήσαμε, δεν το βάλαμε πουθενά. Αυτό το label frame Honda έπρεπε να είχε μπει στο label frame που είχαμε φτιάξει εδώ για τα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Αυτό εδώ λοιπόν το ξεχάσαμε στο label frame Japan. Ελπίζω τώρα που με τη σειρά του πολύ ωραία το είχαμε βάλει στο μεσαίο. Α, να το λοιπόν εδώ το label frame Honda, το οποίο μπορεί να πάρει αυτές τις τιμές, και έχει μπει τώρα φάνηκε στο αρχικό label frame που φτιάχνω για ιαπωνικά αμάξια, έτσι. Το label frame αυτό, να το, στο σημερινό μάθημα είναι ένα label frame το οποίο το είχαμε τοποθετήσει στο frame middle στο μεσαίο. Λοιπόν, με την ίδια λογική, άμα καταλάβαμε αυτό εδώ, θα φτιάξω και για ένα άλλο ιαπωνικό μοντέλο, όχι για το Honda, ας πούμε ένα άλλο Mazda. Άρα πολύ γρήγορα μπορούμε να πάρουμε αυτά εδώ, copy paste, και αντί για Honda εδώ να βάλουμε Mazda. Mazda RX-8. Α, θυμάμαι ότι αυτό το label frame δεν είναι για το Honda, label frame είναι για το Mazda. Αυτό το label frame είναι για το Mazda, να το στοιχίσουμε. Απλά θέλω στη διπλανή στήλη column ίσον 1. Και βέβαια αυτά πολύ γρήγορα πρέπει να τα αλλάξουμε var 2, var 2, για να είναι και λειτουργική στο μέλλον η εφαρμογή μας. var 2, αυτά να τα πούμε γρήγορα γρήγορα. R3, R3, R4, R4, R5, R5. Βέβαια τώρα έτσι όπως τα έχω κάνει το label frame Mazda και Honda, Honda και Mazda μάλλον, δεν θα έχουν καθόλου απόσταση μεταξύ τους, θα είναι κολλητά. Θα το φτιάξουμε σε λίγο. Όχι, κάτι δεν έχει πάει καλά. Το label frame Mazda είναι σωστά στο label frame Japan. Το label frame Mazda έχει στοιχηθεί row 1 από κάτω, ενώ εδώ είναι το λάθος. Row ίσον 0 θέλουμε, column ίσον 1. Να μην πάει στην από κάτω γραμμή, να μείνει στην ίδια. Όπα, πάλι λάθος.
Πάμε να βρούμε το λάθος. Εδώ είμαστε 0, 0. Εδώ είμαστε 0, 1. Προφανώς, εδώ είναι το λάθος. Όλα τα καινούργια radio buttons, όταν έκανα την αντιγραφή, προφανώς δεν πρέπει να πάνε εδώ. Στο label frame Honda, προσοχή. Πρέπει να πάνε στο label frame που έφτιαξα τη δεύτερη φορά και το ονόμασα label frame Mazda. Copy λοιπόν εδώ. Όλα τα radio buttons πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτό το label frame που φτιάξαμε, το Mazda. Ωραία. Τώρα τα είδαμε, είπαμε είναι κολλητά αυτά τα δύο, άρα θα τους δώσω λίγο pad H να ξεκολλήσουν. Θα τους δώσω αρκετά μάλιστα, 60. Θα δώσω και στα άλλο 60. Βέβαια τώρα θα ανοίξει 60 και 60, 120 διαφορά τους στη μέση, αλλά δεν πειράζει. Θα δώσουμε και στο άλλο label frame, εδώ στο Mazda, pad H 60. Λοιπόν, 60 εδώ, 60 και 60 βέβαια εδώ 120 και εδώ 60. Ας τους δώσω και λίγη απόσταση και από το άλλο label frame, το μεγαλύτερο που έχω φτιάξει, αυτό εδώ, ιαπωνικά αμάξια. Pad ψ 20. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, ή άμα θέλουμε βάζουμε άλλο ένα εδώ. Ας φτιάξω άλλο ένα label frame μέσα στο label frame, ξαναλέω. Λοιπόν, αυτό θα πρόκειται όχι για ένα Mazda αλλά για ένα Nissan, ας πούμε. Το label frame Nissan, προσοχή τώρα, εδώ την είχαμε πατήσει πριν. Δεν είχαμε πατήσει εδώ, είναι μέσα στο label frame ιαπωνικά μαξι τζαμπά, σωστά. Το label frame Nissan θα πάει στην ακόμα πιο πέρα στήλη, column 2, και εδώ την είχαμε πατήσει πριν. Εδώ όλα τα radio buttons δεν θα είναι μέσα στο Mazda αλλά στο label frame Nissan. Κρατάει και αυτό αποστάσεις 60 και 20. Έχουμε κάνει κάποιο ορθογραφικό λάθος στο label frame Nissan. Label frame Nissan. Εδώ ένα ρού έχουμε ξεχάσει, αν είναι δυνατόν. Και κάπου αλλού το έχουμε ξεχάσει μάλλον. Εδώ label frame, label frame Nissan. Για να δούμε τώρα. Ωραία, πανέτοιμα τα τρία αυτά εδώ.
Ωραία, ωραία. Γιατί γράφει πάλι εδώ Mazda RX8, ξεχάσαμε το text εδώ, τα φτιάξαμε το label frame Nissan. Να το ονομάσουμε Nissan τώρα σωστά. Ας πούμε για να γρήγορα αμάξι, Nissan Skyline. Να το δούμε. Ωραία, ξεκάθαρα τώρα. Ας πω λίγο και τα redo buttons διαφορετικά. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο R5, R, R6, R7, R7, R8, R8. Τώρα, όπως φτιάξαμε λοιπόν το αρχικό μας label, δεν θα το κάνω τώρα, που είναι το πιο μεγάλο, το ιαπωνικά αμάξια εδώ. Το ονόμασα μάλιστα Label Frame Japan, για να μην μπερδευτώ. Είδαμε τι γράφουμε, Label Frame. Το έχω τοποθετήσει μέσα στο μεσαίο, γιατί ξεκίνησα την εφαρμογή έτσι, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα αποτελείται από τρία βασικά frame, το frame top, το frame middle και το frame bottom. Άρα το πρώτο label frame το έβαλα με τίτλο Ιαπωνικά αμάξια. Στο frame middle έχω κάνει και άλλο ένα από κάτω, δεν φαίνεται προς το παρόν γιατί δεν έχουμε βάλει πράγματα. Έτσι, παρόλο που έχω φτιάξει το γερμανικά αμάξια δεν φαίνεται ακόμα γιατί δεν έχω βάλει τίποτα μέσα. Το είδαμε και στην αρχή όταν φτιάχναμε τα label frames, αν δεν βάλεις πράγματα μέσα δεν φαίνονται. Στη συνέχεια έφτιαξα 1, 2, 3 μικρότερα label frames, είναι αυτό εδώ το οποίο λέει label frame Honda, το οποίο να το βλέπουμε εδώ είναι label frame, το οποίο μπήκε μέσα εδώ, γι' αυτό βάλαμε και label frame Japan. Φτιάξαμε όλα τα radio buttons του Honda, γι' αυτό μπήκαν εδώ μέσα στο label frame Honda. Στη συνέχεια φτιάξαμε το δεύτερο label frame Mazda, το οποίο μπαίνει και αυτό στο label frame Japan. Όλα τα κουμπάκια βέβαια έχουν μπει στο label frame Mazda. Κάναμε μετά και το τελευταίο, άλλο ένα label frame Nissan εσωτερικό που μπαίνει στο πιο πρώτο εξωτερικό label frame Japan, ενώ τα radio button φυσικά έχουν μπει στο label frame Nissan. Εδώ ας το πούμε αυτό όμως, bar 3.